Βγείτε όλοι από το τέλο! Ήταν 10 δευτερόλεπτα εφιαλτικά με φωτιές. Δεν χωράει ανθρώπινος νους στη νέα τραγωδία στα Τέμπη. Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη περισσότεροι τραυματίστηκαν. Τα ερωτηματικά για το τι έφταιξε και τα δύο τρένα βρέθηκαν να κινούνται αντίθετα στην ίδια γραμμή είναι αμήλικτα. Ευτυχώς οι πόρτες μας άνοιξαν. Στα άλλα βαγόνια οι πόρτες δεν άνοιξαν, έμειναν εγκλωβισμένοι. Κάποια βαγόνια πήρανε φωτιά, πήραν πυρκαγιά. Αυτό είναι σοκαριστικό. Μην ψύχρεμοι. Με εντολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, την εποπτεία της έρευνας έχει αναλάβει ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Λάρισα, Σταμάτης Δασκαλόπουλος. Σε κάθε σταθμό ανά την επικράτεια που κυκλοφορεί το τρένο, ναι, όπου σταθμεύει και υπάρχει σταθμός ενεργεία, ναι, φεύγει με ευθύνη το εκάστοτε σταθμάρχη του σταθμού. Μέχρι να δεν πάει στο να επόμενο. Ακριβώς. Οι αρχές έχουν ήδη συλλάβει το σταθμάρχη της Λάρισας. Κατά πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να έκανε λόγο για ανθρώπινο λάθος. Όταν ακούς τον μηχανοδηγό να μιλάει με τον υπεύθυνο εισιτηρίων και να λέει πάμε και όπου βγει, σίγουρα είσαι προεδιασμένος για το κάτι θα πάει καλά. Ναι, το άκουσα μέσα των ασυρμάτων. Πάμε και όπου βγει. Τα προβλήματα στα τρένα φαίνεται πως ήταν γνωστά σε όλους τους εμπλεκόμενους. Εργαζόμενοι και σωματεία φώναζαν, αλλά φαίνεται πως κανείς δεν άκουγε. Δεν λειτουργεί τίποτα. Γίνονται όλα με ανθρώπινο παράγοντα, χειροκίνητα, manual. Είμαστε στο manual. Στο σημείο, όπως είμαστε και στο σημείο αυτό, σε όλο το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Στις 27 Απριλίου 2022, με επιστολή του στους επικεφαλείς της ΕργοΣΕ, ο πρόεδρος του έργου της εγκατάστασης του συστήματος σιδηροδρομικής σηματοδότησης, υπεύθυνος ασφάλειας των δρομολογίων, υπέβαλε την παραίτησή του διαφωνώντας με κάποιες ενέργειες. Χαρακτηριστικά στην επιστολή του αναφέρει ότι διαφωνεί με τη μη τήρηση του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης 717 και του τρόπου λειτουργίας του ETCS στα τμήματα Αχαρνέ-Συνόη, Δομοκός Λάρισα και Λάρισα Πλατή, διότι καταργούνται συμβατικά δρομολόγια και συμβατικές ενδείξεις φωτοσημάτων. Ο ίδιος μιλά για κακοδιαχείριση της Σύμβασης Ανάταξης της Σηματοδότησης στο τμήμα Δομοκός Λάρισα και τις τεράστιες καθυστερήσεις που αυτή επιφέρει. Και καταγγέλει κενό ασφαλείας εξαιτίας μη τήρησης των συμβάσεων. Θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των τρένων στο ελόγω τμήμα με 200 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς σε αυτό να υπάρχει καμία ένδειξη της κατάστασης της γραμμής, ακόμη και θράψης αυτής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ασφάλεια κυκλοφορίας των τρένων. Τι εννοείται δεν λειτουργεί? Δεν λειτουργεί, όπως σας το λέω, δεν λειτουργεί. Ούτε τα ενδείξεις λειτουργούν, τα φωτοσήματα, ούτε το έλεγχος της κυκλοφορίας λειτουργεί. Αν αυτά λειτουργούσαν, οι μηχανοδηγοί θα βλέπανε την κόκκινη ένδειξη. Και τα τρένα θα σταματάγανε σε απόσταση μεταξύ του 500 χιλιόμετρων, δεν ξέρω πώς. Πριν από λίγες ημέρες, στις 7 Φεβρουαρίου, σε επιστολή της Δημοκρατικής Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης Σιδηροδρόμων, τονίζεται ρητά: δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χυνούν κροκοδίλια δάκρυα, κάνοντας διαπιστώσεις. Άλλα δύο ατυχήματα τις προηγούμενες ημέρες προσθέθηκαν στο μακρύ κατάλογο με τις αμαξοστοιχίες 51 και 61 αντίστοιχα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τον συνάδελφο μηχανοδηγό αλλά και τους επιβάτες. Όσο δεν παίρνονται μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους και την ασφαλή λειτουργία και κυκλοφορία των τρένων, τα ατυχήματα δεν έχουν τελειωμό. Είναι πλέον εξοργιστικό αυτά να αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο και να μην παίρνετε κανένα ουσιαστικό μέτρο, να μην δρομολογείτε καμία βελτίωση στην υποδομή και λειτουργία, να μην ελέγχονται οι εμπλεκόμενοι φορείς και να μην αναζητούνται ευθύνες. Όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι και η σημερινή έχει άλλες προτεραιότητες και όχι την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Αντιλαμβάνονται την ασφάλεια ως κόστος. Δεν ήταν μόνο οι συνδικαλιστές του ΟΣΕ που είχαν προειδοποιήσει για τα πολλά προβλήματα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιπλήξει ούκο λίγες φορές στην Ελλάδα για μη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Πριν από δύο εβδομάδες, μάλιστα, η Κομισιόν είχε ανακοινώσει την απόφασή της να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της βάσης της οδηγίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο. Επαναλαμβάνω και πάλι, δεν λειτουργούν τα συστήματα, δεν λειτουργούν οι ενδείξεις. Εμείς πηγαίνουμε, όλα γίνονται χειροκίνητα και εμπειρικά. Αργά το μεσημέρι, την παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ο Κώστας Καραμανλής. Όταν συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε σαν να μην συνέβη. Είμαι λίγα χρόνια στην πολιτική, αλλά θεωρώ απαραίτητο στοιχείο της δημοκρατίας μας οι πολίτες της χώρας μας να εμπιστεύονται το πολιτικό σύστημα.
Αυτό λέγεται πολιτική ευθύνη.